Σας ονομάζομαι Μάρλεν και θα ήθελα να σας πω τι μου συνέβαινε όταν πήγαινα ραντεβού σε εστιατόρια. Περνούσα υπέροχα για μόλις 7 λεπτά. Μετά έρχονταν τον καρτσόνι να μας φέρει το νερό και εκεί ξεκινούσα. Τι νερό είναι αυτό? Πού το βρήκανε? Έχουν πληθεί καλά τα ποτήρια? Μετά η σαλάτα. Πλήθηκαν καλά τα λαχνικά? Με τι νερό πλήθηκαν? Με τι νερό ποτίστηκαν? Αγχωνόμουν και πήγαινα στην τουαλέτα. Εκεί τι έβλεπα? Σαπούνια, καθαριστικά μπάνιο, αποσμητικά χώρου, προϊόντα με ξενοβιωτικά, ουσίες τεχνητές, ξένες προς τη φύση. Τελείωνα από την τουαλέτα και δεν ήθελα να κατεβάσω το καζανάκι, γιατί θυμήθηκα ότι το πρωί ήπια δύο ασπιρίνες και το σιρόπι της ανιβίωσης μου. Ξενοβιωτικά κι αυτά. Δεν χρησιμοποιούνται πλήρως στο σώμα μου. Έκανα με τη δουλειά τους, αλλά τώρα κατέληξα στην αποχέτευση. Και από εκεί, πού θα πάνε μετά? Πολλά ξενοβιωτικά δεν αφαιρούνται κατά τη συνήθεια επεξεργασία υμάτων στους βιολογικούς σταθμούς και συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και μετά από την επεξεργασία στα επεξεργασμένα λίμματα που τελικά καταλήγουν στο περιβάλλον. Σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια, ακόμη και στο έδαφος μέσω της άρδευσης. Και μετά τι γίνονται? Επιστρέφουν πίσω σε μένα? Σε τι μορφή? Σκεφτόμενοι αυτά, επέστρεφα στο τραπέζι και εκεί με ρωτούσα: όλα καλά? Όχι, έλεγα, έπαιρνα τη τσάντα μου και έφευγα. Όπως καταλαβαίνετε, τα ραντεβού δεν έκανα για μένα και για να τα αποφύγω εντελώς, παντρεύτηκα. Τώρα, για να ξεπεράσω τη φοβία μου με τα ξενοβιωτικά, κλείστηκα σε ίδρυμα, ερευνητικό. Εκεί έμαθα πολύ περισσότερα για αυτές τις ουσίες. Είδα ότι υπάρχουν ειδικές συσκευές, οι χρωματογράφοι με μεγάλη ευαισθησία, με τις οποίες μπορούμε να μετρήσουμε ποια ξενοβιωτικά υπάρχουν στο περιβάλλον και σε τι συγκεντρώσεις. Σκεφτείτε, είναι τόσα πολλά, υπάρχουν σε ίχνη και μάλιστα ως μείγματα, χημικά κοκτέιλ δηλαδή. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν γύρω στις 100.000 ξενοβιωτικά και μπορεί να είναι σε οτιδήποτε χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Επίσης, είδα πώς επιδρούν αυτές οι ουσίες και είδαμε ότι έχουμε πλέον παραδείγματα που μας χτυπούν τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε ψάρια με μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα, γιατί κολυμπάνε σε ποτάμια με συνθετικές ορμόνες που υπάρχουν στα αντισυλληπτικά χάπια. Επίσης, μειώνονται οι γήπες στην Ινδία από έκθεση σε δικλοφενάκι, γιατί βιοσυσσωρεύουν αυτή την ουσία μέσω της τροφικής τους αλυσίδας. Επίσης, έχουμε βακτήρια ολοένα και πιο ανθεκτικά από έκθεση σε πολλά αντιβιωτικά και απολυμαντικά. Και ακόμη υποψιαζόμαστε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος και η αύξηση κρουσμάτων καρκίνων οφείλεται και σε έκθεση σε μείγματα ξενοβιωτικών. Υπολογίζουμε ότι από τις 100.000 ξενοβιωτικά, οι 70.000 είναι δυνατόν να είναι βλαβερά είτε στο άνθρωπο ή στο περιβάλλον. Πού θα καταλήξει όλο αυτό όμως? Θα απαγορεύσουμε όλες αυτές τις ουσίες? Πόσο καιρό θα μας πάρει να ερευνήσουμε με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη βεβαιότητα αυτές τις ουσίες σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει? Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τη σημερινή μας ζωή χωρίς να διακυβεύεται το μέλλον των παιδιών μας? Ίσως η απάντηση να είναι πιο απλή, ότι πρέπει να παίρνουμε πιο συνειδητοποιημένες αποφάσεις, οι οποίες τελικά θα δρούν ως μοχλός πίεσης στην έρευνα και στη βιομηχανία και θα επιφέρουν την αλλαγή, την συνεργασία και τη συμφιλίωση των βιοτομέων και την συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν για να εξυπηρετούν εμάς, την ευρύτερη κοινωνία, αλλά σε κάθε χρονική στιγμή. Τώρα, αν σας έμεινε μια απορία, πώς κατάφερα να παντευτώ, είναι απλό. Το πρώτο μας ραντεβού ήταν σε συναυλία. Ευχαριστώ.